Έχει όλο μου ήδη να ξέρεις. Χρόνια τώρα. Θες να σου πω σε 5 λεπτάκια. Θέλω, αγάπη μου. Λοιπόν, και πάμε στο φίλο σου. Φέει στο φίλο σου. Όχι σεξι όμω, μπαίνει προ 5 λεπτάκια. Έτσι. Ποιος μετράω. Μετράω τώρα. Αντώνης Ρόιτερ. Βεβαίως. Αλλά δεν μίλησε για σένα, Αντώνα, έξι αγάπη μου. Ο πιο περιζήτητος ήταν στο θέμα χθες και μίλησε για τον Λιάγκα. Για ποιον θα μιλάγε. Έχουν φιλία, είναι φίλοι μου. Τον Λιάγκα γνωρίζονται, δεν γνωρίζονται. Τα έχουν σπάσει, δεν τα έχουν σπάσει. Απαντάει στο κομπλιμέντο του Μενεγάκη. Τον είχε πετάξει. Ξέρω ότι πειράζονται πολύ αυτό που. Και θα πήγαινε ο Αντωνάκης στο Dancing with the Star υπό έναν όρο. Θα πήγαινε. Πόσο όμως θα πήγαινε. Άρα είμαι παρτενέρ εγώ. Τι είναι το τελευταίο πράγμα που θα σε ανάγκαζε, υπό ποια απειλή δηλαδή θα δεχόσουν να γίνεις Ιάγκας, να κάνεις πρωινό. Όχι σαν Ιάγκας ακριβώς, σαν Αντώνης. Έχω ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να ξυπνήσω πρωί. Δηλαδή μόνο που σκέφτομαι ότι πρέπει να ξυπνάς 7 ώρα κάθε μέρα, να πηγαίνεις εκεί και να έχεις κολλημένο και το χαμόγελο στο στόμα, που 7 ώρα το πρωί, δεν ξέρω, όχι χαμόγελο, δηλαδή να σε τραβάνε δεν μπορεί να γίνει αυτό πράγμα. Πραγματικά θαυμάζω τους ανθρώπους που κάνουν πρωινό. Ο Ιάγκας ήταν φίλος. Τώρα σε θάβει γιατί εγώ πιστεύω. Σε θάβει επειδή. Είναι πιο αδύνατος. Όχι, όχι. Η Σκορδά λέει καλά λόγια για τον Αντώνη. Λέει, λέει. Εντάξει. Παραμένει φίλος μου ο Ιάγκας πρέπει να σου πει. Τι είσαι παθή, σκατά φίλος είναι αυτός. Φίλος είναι ο Θανάσουλας. Αυτός είναι φίλος. Δεν είναι ο Ιάγκας. Δεν λέει τίποτα κακό ο Γιώργος. Απλά έχει λίγο μπερδέψει τα πράγματα. Δηλαδή ό,τι διαβάζει και ό,τι βλέπει θεωρεί ότι πραγματικά ισχύει. Τέλος πάντων, όχι. Έχει την αδυναμία ο Ιάγκας και πιστεύει αυτά που γράφει. Αυτά που γράφει δεν ξέρω, μπορεί να σωστά πιστεύει αυτά που γράφονται. Όχι, αλλά πραγματικά έχουμε. Πρέπει να το ξεπερνάμε αυτό. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτά που γράφουμε σ' όλη για καλά είναι αλήθεια. Καταρχήν να ξεκινάμε του εαυτού μα, ναι. Ναι, πάντα. Ξεκινάμε κάνοντα αυτοκριτική. Όχι, για χαρά. Είσαι σαν παλιά φίλη, τον ξέρει χρονιά στη δουλειά, τον Γιώργο. Τον ξέρω και μιλάμε μια δεκαετία τουλάχιστον. Πού ήταν ο Ιάγκας πριν γίνει Ιάγκας. Λιάγκας πριν γίνει Λιάγκας, υπήρξε Λιάγκας των ειδήσεων στο Στάρ, σου θυμίζω. Ναι, πριν υπήρξε Λιάγκας στον Αλφα σε ενημερωτικές εκπομπές. Μοιάζετε με τον Λιάγκα. Δηλαδή έχετε το ίδιο ύψος. Όχι, μοιάζουν. Τώρα που έχει αδυνατήσει. Ο άλλος συγγνώμη. Όχι, τώρα έχει αδυνατήσει. Θα το πάρω σκοπλιμέντο, Βαγγέλη. Θα πηγαίνω στον Τάνσι. Εντάξει, άμα γίνει αντάση για αρκούδες που θα χορέψουν, θα πάω. Αλλά... Δεν είσαι καλό στον χώρο. Εκπληκτικός, τι να σου πω. Δεν το έχεις. Δεν μπορώ να στρίψω. Εσύ δεν μπορείς να χορέψεις. Έχεις την κορμοστασιά, είσαι. Τι του χορευτεί. Και η Ελένη Μενεγάκη είπε ότι ο Σρόιτερ είναι παιδαρά. Εντάξει, γιατί να δείτε. Στο ίδιο κανάλι είμαστε, πρέπει να υποστηριζόμαστε μετά. Να τα πούμε κι αλλιώς. Είμαστε παιδαράδες στο θέμα, τι να κάνουμε. Είμαστε. Τι γελάζω, δεν κατάλαβα. Κοίτα πώς γελάει. Το πήγε, λένε, και ήρθε την άλλη μέρα ο γυμναστής μου και μου ζήτησε αύξηση πρέπει να σου πω. Πού μπορούσες να γυρίσεις στο ψυχαγωγικό. Σε τι ψυχαγωγικό, να μου πεις, να κάνω μια πρόταση να ξέρω. Δεν ξέρω, αφού δεν θέλεις το πρωινό σοου, ας πούμε, επειδή έχεις πρόβλημα με το ξύπνημα, ας πούμε, ένα βραδινό σοου. Το απορρίψαμε. Το απορρίψαμε και αυτό γιατί λες ότι είσαι αρκούδα. Από μικρός δεν χορεύες ποτέ. Δηλαδή, ήσουν από το παιδί που πήγαινε στα πάρτι και δεν μπορούσα να. Το καλύτερο. Όχι, με τίποτα. Το καλύτερο είναι κάποια στιγμή. Και πάλι Λιάγκας εδώ που να σου πω. Έλα. Ναι, που κυκλοφορεί ένα βίντεο στο YouTube και κάποιος το ονομάζει. Που είναι κάποιος, ένας τύπος ο οποίος χορεύει στην Άτζελα, στην πίστα επάνω. Και κάποιος το ονομάζει Σρόιτερ. Και το βρίσκει με κάποιο τρόπο. Το βλέπα μόλις στο γραφείο, δεν ήσουν εσύ. Το βρίσκει με κάποιο τρόπο ο Λιάγκας και το παίζει στην εκπομπή και αρχίζει να το σχολιάζει κιόλας στη λογική. Και δεν περίμενα τον Αντώνη να χορεύει τόσο ωραίο ζεμπέκικο και εγώ δεν περίμενα να ανέβει στην Άτζελα. Πέρα από τον δεν έχω πάει ποτέ. Δηλαδή θα έπρεπε να μου δώσει πάρα πολλά λεφτά για να σηκώθω στην πίστα και να ξεφτυλιστώ με τέτοιο τρόπο. Όχι επειδή είναι το μαγαζί, επειδή θα γελάσει ο κόσμος αν το κάνω εγώ με τον τρόπο που θα το κάνω. Δεν υπάρχει το βαρύ ζεμπέκικο του Αντώνη Σρόιτερ, ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοιο. Ούτε στον ύπνο του πρέπει να σου πω. Δεν ήταν ο Σρόιτερ εκείνο που είχε κάνει. Όχι, δεν το διορθώσαμε. Και το λάθο δεν το είχαμε κάνει. Εμεί το είχαμε κάνει δελτίο ειδήσεων τέλο πάντων και εμεί το διορθώσαμε. Είναι πολύ γοητευτικό. Θα κάνει την αρκούδα. Πάντω είναι χαμηλό. Είναι χαμηλό. Και αυτό είναι που δεν τέτοια λε εσύ συνέχεια εδώ, α πούμε και το κάνω πλάκα εγώ μετά και παρεξηγείτε. Εγώ πάντω. Εγώ όλο για σένα έλεγε. Γιώργο από τον Αλφα ξεκίνησε. Είμαστε υπερήφανοι με το παρελθόν σου. Δηλαδή. Πείτε μου τι του λείπει αυτό το άντρα. Τι του λείπει. Τι του λείπει αυτό το άντρα. Εσύ το ανεβάζει με το χέρι και εκεί πέρα. Του λείπει να χορέψει με σε υπέκου στην Άντζελα. Δεν χρειάζεται. Γιατί, αγάπη μου, γιατί. Του λείπει μια γυναίκα να του κλέψει την καρδιά και να μείνει μαζί τη πολλά χρόνια. Γιατί Σπανού δεν είπε τίποτα όμως. Γιατί. Κάτσε, τόσο έχει πει Σπανού για εκείνο. Μην το στεγίσουμε. Ο Αντώνης είναι ένας άνθρωπος πέραν της πλάκας τώρα που έχει. Είναι πολύ καλό στη δουλειά του, δεν συζητώ. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια μαζί, ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει τη δημοσιογραφία. Είναι ευφυής άνθρωπος. Έχει χιούμορ, γι' αυτό δείχνει, είναι δείγμα ευφυΐας. Αλλά μου λέτε ότι του λείπει μια γυναίκα που να την ερωτευτεί πολύ και να μείνει μαζί τη για μια ζωή. Με το καλό! Γι' αυτό το λέω.
θα το πιο περισσότερο. Δεν το βρει καμιά όμω καλή κοπέλα. Είναι καλύτερη, καλά, την Ελισάβετ. Δεν εννοώ. Θα βρει πιο ωραία την Ελισάβετ. Δεν σου λέω, μα προφανώ κάτι όμω δεν πήγε καλά για να χωρίσουν. Η καλύτερη είναι η γυναίκα. Το σκέφτομαι, είναι Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτή τη Θεσσαλονίκη την έχει υποσχέσει 10 με ξύνε. Η Ραμπή είναι. Για ποια. Η Ραμπή είναι. Πάμε στο επόμενο. Α, παιδιά, συγγνώμη, δεν τρέχει το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει κάτι. Συγγνώμη, ποια είναι αυτή η Θεσσαλονίκη.